προσβίβεστε εμείς ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής άπαυτος ο Θείος πόθος εγίνεται κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Όπως και στην προηγούμενη μας εκπομπή, έτσι και σήμερα είναι κοντά μας ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής και ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστόνης, κ. Φώτιος Κιτσετζής. Δάσκαλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πέρασε μια εβδομάδα. Μας είχετε στην αναμονή. Διότι στην προηγούμενη μας εκπομπή, έτσι αρχίστε, μας είπατε κάποια πράγματα για το πρώτο ξεκίνημα. Τα αφήσαμε στη μέση. Ναι. Είπαμε γιατί, πώς ξεκινήσατε από την Ξάνθη, έτσι για την γνωριμία σας με το Σουρλατζή, πώς κατεβήκατε στην Αθήνα. Και έτσι, ίσα-ίσα που έχουμε αρχίσει και μιλάγαμε έτσι για τα πρώτα σας βήματα στην Αθήνα, μας είπατε ότι πήρατε και το δίπλωμα έπειτα πτυχίο. Από το πτυχίο κοντά στον Σπυρίωνα Καψάσκι. Έτσι, και εδώ έτσι έχω μια απορία. Κατεβήκατε εσείς από την επαρχία στην Αθήνα. Φαντάζομαι έτσι ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, σε νεαρή ηλικία, βλέπει με δέος, αντιμετωπίζει με δέος ότι βρίσκει στην Αθήνα. Στην Αθήνα επικρατούσε ο σακελαριδισμός, η πολυφωνική μουσική, έτσι ακόμα και το ύφος, ας πούμε, το βυζαντινό που λέμε ήταν... Λίγο αθηναϊκό, ας πούμε. Λίγο αθηναϊκό. Αθηναϊκό. Περίεργο. Δηλαδή, θα περίμενε κανείς ότι εσείς θα μαγευτείτε από αυτό που επικρατεί στην πρωτεύουσα, έτσι. Αυτό. Κι όμως εσείς φάνηκε στην πορεία ότι επιλέξατε μια διαφορετική κατεύθυνση και ακολουθήσατε τα βήματα ψαλτών μεγάλων, βέβαια, και της πόλης και άλλων έτσι, περιοχών, αλλά έτσι με ύφος πιο, θα λέγαμε, πιο γνήσιο, πιο... πιο ατόφιο, ας πούμε, πιο έξω από επιρροές δυτικές ή μη εκκλησιαστικές, θα λέγαμε, έτσι, μη εκκλησιαστικού ύφους. Αυτό πώς συνέβη, πώς το εξηγείτε? Βρισκόμενος στην πρωτεύουσα και συναναστρεφόμενος από εκκλησίες ή λίγο πολύ ψάλτες, ξέρω εγώ, βρέθηκα και στο σύλλογο των ιεροψαλτών, τον Πανελλήνιο τότε, επί αημνής του Μπελούση. Αντωνίου Μπελούση, εκείνα τα χρόνια τώρα, 65, 66, 67, ξέρω εγώ. Και μάλιστα είχα ενταχθεί και στη χοροδία, συμμετείχα σε κάποιες εμφανίσεις, αλλά και σε κάποιες ηχογραφήσεις που έκανε με την ζωή, τους δίσκους αυτούς, ναι, συμμετείχα σε κάποιες από αυτές. Βασικά, επειδή είχα αυτά που είχα μέσα στο μυαλό μου από την ακοή μου, ας πούμε, νομίζω ότι κρατήθηκα σταθερός, ας πούμε, στο πιο εκκλησιαστικό στυλ ύφος. Άκουγα πάρα πολύ τακτικά, ας πούμε, τους Θεσσαλονικείς ψάλτες, αδιακρίτως, από τα Λιαδόρο, μέσω, ας πούμε, ηχητικών εκπομπών και αναμεταδόσεων, ας πούμε, από ακολουθίες. Μέχρι έχω καταγεγραμμένα από τον Ταλιαδόρο και τον μνημονεύω έτσι με μία έτσι με ένα ευεργετικό, ας πούμε, χαρακτήρα. Εκείνη την εποχή είχα πάρει ένα γκρούντικ γερμανικό με τις μπομπίνες 4 εγγραφών. Κυριακές, λοιπόν, εγώ που πριν φύγω στην εκκλησία είχα ετοιμάσει το και κατάφερα, είχα φέρει και τους γονείς μου, ήταν ζωή, η μητέρα με τον πατέρα μου, έβαζα τη μητέρα μου, το είχα ετοιμάσει το γκρούντι έτοιμο, έπιανα το σταθμό, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, με 1000 δυσκολίες, να καταγράψουμε, ας πούμε, την ακολουθία. Έχω τέτοια καταγεγραμμένα στις μπομπίνες. Και πολλές φορές σκέφτομαι αυτές οι μπομπίνες, εγώ θα φύγω από τη ζωή και θα πάνε για φούντο. Άρα τις έχετε. Και λοιπά, ναι. Δηλαδή, ακούγοντας όλα αυτά,
Και μετέπειτα βέβαια ήρθα σε μία επικοινωνία και γνώρισα και το Στανίτσα. Βρέθηκα εν έτη 68-69, τον προηγούμενο αιώνα, νέος στην ηλικία, ούτε 25 δεν ήμουνα. Και θυμάμαι και είχα γνωριστεί και με τον Νίκο τον Γιάννη. Είμαστε τα νεότερα στελέχη. Μπήκα στη χοροδία των Κωνσταντινοπολιτών που ετοίμαζε πρόγραμμα το οποίο συμμετείχα και στις εμφανίσεις που είχαν γίνει τότε με την χοραρχία του Θρασιβούρου Στανίτσα, το αείμνης του, Χίλτον, λυρική σκηνή. Αυτές δεν θα μου φύγουνε, μέχρι παρτιτούρες έχω. Θα μας τα πείτε λίγο πιο αναλυτικά. Κρατημένες και μνημονεύω, όχι ότι πήρα ιδιαίτερα μαθήματα όπως ο φίλος μου αγαπητός Θανάσης Παϊβανάς και ίσως να είναι ο μόνος. Τώρα όλα τα άλλα λένε πολύ. Και εγώ μνημονεύω ότι εκτός από τον Δημήτρη το Σουρατζή που τον είχα δάσκαλο στα πρώτα μου βήματα, μια τριετία, όταν μπήκα στη χοροδία με τέτοιο τρόπο που γινόταν οι πρόβες, οι δοκιμές αυτής της χοροδίας με λεπτομέρεια, με αυστηρότητα, αυτό για μένα ήταν ένα κομμάτι σημαντικό που μπήκε στις αποσκευές μου. Παρεστηγμένα γοργά και δίγοργα, σιωπές, παύσεις, σταυροί, αυτά τα κοψίματα που κι εγώ προσπαθώ και να τα εφαρμόζω όλα αυτά τα χρόνια που έγινε κι εγώ κάποτε χωράρχης και δάσκαλος κλπ. Έχω φτιάξει την Βυζαντινή Χοροδία Χαλανδρίου για αρκετά χρόνια και κάναμε και πάρα πολλές εμφανίσεις και αυτό για μένα είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, παιδείας. Νομίζω ότι αν είσαι της παραδόσεως της πλαλητικής, δύσκολα να σε αγινευτείς, ας πούμε, από αυτή. Γιατί λες ήρθες στην Αθήνα, Κώστα. Όχι, αυτό ήταν. Άλλος όμως ένα Καψάς και ο οποίος ήταν ο κορυφαίος εκείνη την εποχή, ας πούμε. Δηλαδή, χοροδία που Καψάς και με κάναμε τα μαθήματα, ξέρεις, μέσα στο δωμάτιο, όπως σας είπα, πήγαινα στο σπίτι του. Εντάξει, κάναμε το μάθημα, δεν είναι. Ναι, στην εκκλησία, ας πούμε, σαν χοροδία. Αν πήγα στην Αγία Ειρήνη που έψαλε τότε, πήγα μια-δύο φορές, δεν θυμάμαι. Τρεις, να ήταν το πολύ. Σαν δάσκαλο, ποιος ήταν ο Καψάκης? Καλός, αυστηρός ήταν. Γιατί η βυζαντινή μουσική είχε εκφραστεί ποτέ, είχε πει κάτι θετικό ή αρνητικό ή οτιδήποτε? Δεν θυμάμαι κανένα τέτοιες περιπτώσεις. Πιο πολύ πρακτικά ήταν τα μαθήματα, δηλαδή. Ήταν, άσκηση. Ναι, στην πράξη, ναι. Και τη θεωρία που υπήρχε, ας πούμε. Άρα ουσιαστικά τυπικά ήσασταν ως σπουδαστής στο οδείο, αλλά ψαλτικά τα αυτιά σας μείνανε εκεί πέρα. Ναι, δεν έχω και μπλεχτήκατε με αυτούς, με το Στανίτσα. Δεν επηρεάστηκα καθόλου, γιατί είχα κάτι κουρδίσει αλλού. Ναι. Καραμάνης, Σταλιαδόρος, κάτι ξοχή. Και λιγότερο με το Χρήσανθο, ας πούμε. Στη συνέχεια, βέβαια, με όλους αυτούς έτυχε να συμψάλλω προσκεκλημένο σε κάποιες πανηγύρεις. Και το θεωρώ σαν μεγάλη ευεργεσία αυτό και εμπειρία, και γι' αυτό το αναφέρω για να κάνω το σπουδαίο. Αυτό το θέμα των πανηγυριών είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο ξεχωριστό, το οποίο νομίζω θα πρέπει να το αναλύσουμε περισσότερο. Αλλά πριν μπούμε σε αυτό, να μας πείτε εσείς δύο πράγματα για τη χοροδία του Στάνιτσα, πώς τη ζήσατε, γιατί όσοι μπήκαν σε αυτή τη χοροδία μας μιλάνε με τα καλύτερα λόγια. Εσείς πώς τη βιώσατε τότε? Ήσασταν μικρός ηλικία. Μικρός ηλικία, ήσασταν από τους μικρούς παρέας, έτσι? Ναι, όντως. Το κλίμα πώς ήταν μέσα, πώς σας δεχτήκανε, πώς σας αντιμετωπίσανε, πώς νιώθατε εσείς μπροστά στα θηρία της εποχής, γιατί ήταν όλοι οι μεγάλοι ψάλτες τώρα, ήταν σε αυτή τη χοροδία. Πώς ήταν η δική σας διάθεση, η αίσθηση? Η διάθεση ήταν με πολύ ενδιαφέρον από την πλευρά τη δική μου και ένιωθα μια έτσι ιδιαίτερη χαρά και ευτυχία, ας πούμε, να συμμετέχω σε μια τέτοια προσπάθεια που γινόταν πάρα πολύ προσεκτικά, ας πούμε. Οι ψάλτες το θέλανε, πέρα από το Στανίτσα, οι ψάλτες δηλαδή το περιμένανε ή κάνανε, ας πούμε, τη δουλειά την υποχρέωση και ναι. Ενώ ότι θέλανε τη χοροδία, τους άρεσε.
Φαντάζομαι, ναι, δεν εκφραζόντουσαν, δεν θα μπορούσαν να εκφραστούν δημόσια, να πούνε κάτι. Αλλά υπήρχε μία συνέπεια, αυτό εγώ θυμάμαι, μου έχει μείνει. Μία συνέπεια από όλους που ήταν εκεί. Από τον Παϊκόπουλο να ξεκινήσω στον Δημήτρη τον Μαγούρη. Τι εξαιρετική φωνή. Για πείτε μας έτσι λίγα πράγματα για ό,τι θυμάστε. Πετρόχυλος, ξέρω εγώ, ήταν και ο Βασιλικός εκεί, ο φίλος μου. Και μετέπειτα και ο Λαμπρόπουλος, δεν θυμάμαι, ναι. Ήταν σίγουρα. Εγώ όταν πήγανε έξω, εγώ ήμουνα τότε στην Τίνο. Είχα φύγει. Αυτό πότε έγινε, το 70... Στις Βρυξέλλες, ναι. Πότε Βρυξέλλες, 70. Μετά το 77 έγινε, δεν θυμάμαι. Νομίζω τότε. Στη Χοροδία υπήρχε, πώς αντιμετωπίζαν το Στανίτσα, όλοι αυτοί οι δάσκαλοι. Παρέπειτα. Σεβασμό, τώρα τι αλίμονο. Στανίτσας ήταν τα πρώτα του χρόνια. Μόλις είχε έρθει από πόλη. Εγώ εκείνη την εποχή, μπορεί να μην το είχα καταλάβει κιόλα, έτσι, ότι ήταν πρόσφατα. Αν ήρθε το 66, τώρα εκ των υστέρων γίνομαι προφήτης. Ναι. Είχατε δει ποτέ να υπάρχει έτσι κάποια αμφισβήτηση προς το δάσκαλο και τα λοιπά από τους ούτε για στήρα. Μέσα στη χώρα δει, ούτε για στήρα. Δηλαδή έδινε ευκαιρίες, λέει, θα μπορούσε να πει πείτε μου τη γνώμη σας και αυτά, πώς θα το πούμε και τέτοια, ή δεν... Ήτανε, το θέλω έτσι και τέλος. Ναι, ναι. Ακούγαμε και άλλωστε εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι όταν είναι ένας ο χωράρχης, δεν μπορεί τώρα να παραμερίζονται όλα τα άλλα, ας πούμε. Σε άλλες χοροδίες όμως κάποιες φορές γίνονται αυτοί οι διάλογοι. Ναι. Οι διάλογοι. Οι δημοκρατικοί. Και εμένα μου έχουν τύχει κάποιες φορές. Εντάξει. Αλλά οι πιο σόφρονες λένε, τι κάνετε ρε παιδιά. Θα πούμε αυτό που λέει ο χωράρχης. Αυτός που έχει την ευθύνη τελείως. Τέτοια θέματα δεν νομίζω. Θυμάμαι εγώ να είχαν προκύψει. Ήταν όντως τόσο αυστηρός όσο λένε και τόσο απαιτητικός. Ναι, νομίζω ήταν. Ήταν αυστηρός. Μήπως ενώ από την πλευρά σας των χοροδών, μήπως το παράκανε, είχατε αυτή την αίσθηση κάποιες φορές ότι σας ζόριζε παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν. Δεν μου πέρασε κάτι τέτοιο εκείνη την εποχή, όχι. Όταν είσαι και τέτοιο αποτέλεσμα, ακούστε τι να. Ναι. Ό,τι και να σου έχει κάνει ο άλλος. Ναι, ναι, ναι. Η συγκίνηση όντως δηλαδή και των χοροδών, εσείς πώς νιώθετε, σας έβγαζε αυτό τον ενθουσιασμό ο Στανίσας και στις χοροδιακές αποδόσεις της συναυλής. Δηλαδή, εμείς ακούμε τώρα αυτές τις χορογραφίες και συγκινούμαστε ακόμα μετά από τόσα χρόνια, τις ακούς, τις ξανακούς και λες. Εννοείται. Αφού γινόταν αυτή η προσπάθεια για να βγει ένα αποτέλεσμα, όσο καλύτερο γίνεται. Και ήταν σπουδαίες αυτές οι εμφανίσεις. Με τον Στανίτσα είχατε κάποια άλλη σχέση πέραν της χοροδίας? Όχι, όχι, μετέπειτα, μετά χρόνια. Γιατί είχα ένα φίλο μου, τον Σταύρο του Κωνσταντινίδη, ο οποίος ήταν πιο κοντά στο Στανίτσα και κάποιες φορές είχαμε κάνει κάποιες συνάξεις, κάποια τραπέζια μαζί, ας πούμε. Θυμάστε, δηλαδή, προσωπικά να σας έχει πει κάτι, κάποια συμβουλή, κάτι, ή όταν ήσασταν στη χοροδία, ή... Κάποιες φορές τα λέγε σε κάποιους γνωστούς μου, ότι ο Κετσετζής έπρεπε σε μένα να είναι, να τον κάνω εγώ, κάπως έτσι. Ετοιμητικό είναι αυτό. Έτυχε να ψάλω εγώ. Είχαν καλέσει τον Στανίτσα και έχει ανεβεί στο διαδίκτυο του ηχητικό. Είναι το 1971, έλεγα 70 ότι ήταν, αλλά ήταν το 71 τελικά. Στο Χαλάνδρι εγώ είχα αναπτύξει κάποιες γνωριμίες και φιλίες, γιατί στα φοιτητικά χρόνια, ας πούμε, με τον πατέρα Παναγιώτη Αλεξόπουλο, που ο πατέρας του ήταν ιερέας στον Άγιο Νικόλαο, τον καθεδρικό του Χαλανδρίου, γνωριστήκαμε με τον γιο του και κάναμε παρέα, και μέσα σε αυτούς ήταν και ο Στέλιος ο Μακρύς και λοιπά και λοιπά. Και ένα διάστημα, λοιπόν, βρέθηκε ένα κενό στον Άγιο Νικόλαο. Το έχω ξαναπεί αυτό τώρα εγώ. Έψαλε ήταν λογιστής τότε ο Βαγγέλης στην Αρχιεπισκοπή. Αχ, τα ονόματα δεν μου βοηθάνε. Τέλος πάντων. Ο οποίος ήταν κενονός του
Τώρα είναι ο είναι ιερωμένος. Τότε είμαστε φοιτητές, ας πούμε. Αυτός ήταν στη θεολογική σχολή και είχαμε κάποιο αναλόγιο εγώ, εκείνος, και βρισκόμασταν και κάναμε παρέα. Και ήταν ενός του. Ευάγγελος. Δεν μπορείτε. Ήταν ο πρωτοψάλτης και είχε αποχωρήσει, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Ναι. Και κάποια στιγμή, Αγίου Νικολάου πανηγύρι, με καλούν εμένα να ψάλω να αντικαταστήσω κατά κάποιο τρόπο και ψάλω το πανηγύρι. Νέος. Τώρα τι έψαλα, εν πάση περιπτώσει. Και εκ Δευτέρου λοιπόν γιορτάζουν και τον Άγιο Κωνσταντίνο. Με ξανακαλούνε. Φαίνεται τους άρεσα και... Μετά από αυτό το... Αυτό το έγινε 69-70, κάπου εκείνη την περίοδο. Εν έτη 71 καλούν τον Θρασίκουλο Στανίτσα να ψάλει τον κατανυκτικό της τέταρτης Κυριακής των Ιστιών. Και μπλα, αριστερά, πρέπει να βάλουμε κάποια αριστερά. Ψάλει ο Στανίτσας, εντάξει. Ποιο να βάλουμε. Το Φώτινο. Αφού τον... Με παίρνουν τηλέφωνο και πήγα, έτσι πήγα. Προσκεκλημένος. Και είχα μια παρέα εκεί και ο Πατήρ Παναγιώτης και ένας Βίκτορας, γνωστό μου παιδί. Ψάλαμε, εν πάση περιπτώσει. Εκείνη την ώρα, εντάξει, το ξέρετε το Στανίτσα. Με κάποιο δέος, καταλαβαίνεις τώρα τι ηλικιακά. Αλλά είχα και την τόλμη δηλαδή. Είχα και την τόλμη. Και θα ομολογίζω τώρα. Είχε γίνει στη Χρυσοσπηλιώτισσα τα προηγούμενα χρόνια ένας κατανυκτικός Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών. Έτσι δεν είναι. Με τον Ταλιαδόρο και τον Στανίτσα αυτό δηλαδή. Λοιπόν, αυτή την είχα εγώ. Να το μάθει απ' έξω, Καρμπών. Τρόπος του λέγει. Είχα το ηχητικό δηλαδή. Δηλαδή ήμουνα σε αυτό το στυλ, το ύφος, ας πούμε. Και πήγα από το ληστές περιπεσών, όπως το είπα, μπάς περιπτώσει. Σαν ιστορικό γεγονός, για μένα είναι κάτι το εξαιρετικό. Υπάρχει αυτή η χώρα, βέβαια, να πούμε και στους ακράτες ότι αξίζει. Και ο συγχωρημένος ο Γιώργος ο Βαλής, ας πούμε, που είχαμε συνεργαστεί αρκετά χρόνια και μετέπειτα, πάντα μου έλεγε, γιατί ήταν εκείνο το βράδυ, δίπλα του, ας πούμε, ο βράχος, ο κλόνητος. Άρα Φώτη, λέει, ποιο είναι αυτό το παιδί. Νόημουν εγώ στη χοροδία εκείνα τα χρόνια, γιατί αυτές οι μεγάλες συναυλίες πότε γίνανε, 69-70, κάπου εκεί γίνανε, το 71, αλλά τώρα ο Στανίτσα θα θυμόταν εμένα, τον πιτσιρικά, μπορεί να έχει ακούσει, να είδε το όνομα, στη λίστα ξέρω εγώ, λέω. Και έλεγε ποιο είναι αυτό το παιδί. Ψάλλοντας απέναντι εγώ εκείνο το βράδυ, αυτά μου τα είπε ο Γιώργος μετά από χρόνια. Λέει, τι θυμάμαι τώρα, θυμήθηκα. Ψάλαμε εκείνο τον κατανυκτικό που ήσουν απέναντι, λέει. Ποιο είναι αυτό το παιδί, βρε, ξέρω, κάπως έτσι να πούμε. Μετά τον κατανυκτικό βρεθήκατε, μιλήσατε με τον δάσκαλο. Δεν θυμάμαι, μας πήγαν πουθενά, αλλά ήταν και ληστεία τώρα, δεν θυμάμαι τώρα. Λεπτομέρεια τέτοια, πιο πολύ με ενδιαφέρει το άλλο θέμα. Όχι τη κρασοκατανήξεως. Μάλιστα. Κάποιες άλλες... Γι' αυτό ρωτάω, μήπως σχολίασε κάτι σε εσάς μετά. Κάποιες άλλες φορές ίσως βρεθήκαμε, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το συγκεκριμένο, για να είμαι ειλικρινής. Με ποιους άλλους θυμάστε κάτι άλλο από τη χοροδία, έτσι είπατε για το Μαγούρι πριν, για τον Βαϊκόπουλο, θυμάστε κάτι άλλο που σας έχει μείνει από κάποιο άλλο πρόσωπο που ψάλλεται εκείνης της εποχής? Αυτή ήταν για μένα η πιο έτσι... Τους ακούσατε αυτούς στο ναό, έτυχε να τους ακούσετε να ψάλλουν το Μαγούρι, ας πούμε, ή τον... Όχι. Δυστυχώς. Από μετέπειτα, ας πούμε. Κασέτες και... Ναι, από ηχητικά, ας πούμε. Ωραία. Πότε πιάσατε αναλόγιο, ας πούμε, μόνο σας? Από τη στιγμή που ήρθα στην Αθήνα, 1965, προσπάθησα κι εγώ να βρω κάποια δουλειά για να... τα φέρω βιοποριστικά να σταθώ. Είχα δύο αδέρφια μου παντρεμένα, εν πάση περιπτώσει, στο Εγάλαιο και στο Κορυδαλό, αλλά εν πάση περιπτώσει φιλοξενήθηκα, θα λέω. Αλίμονο να είναι καλά τα αδέρφια μου. Ο ένας είναι ζωή, πριν από μένα. Ο άλλος ήταν ο πρώτος μου
αδερφός μου μεγάλος, ο οποίος μετέπειτα έφυγε στον Καναδά και σήμερα είναι στην Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι. Δηλαδή, τα προστοζήν, οπότε σίγουρα βρήκα σχεδόν άμεσα το πρώτο στασίδι από το 65 που ήρθα. Δεν ξέρω πώς έγινε, με κάποιες γνωριμίες και αυτά. Ανέλαβα το στασίδι ανάληψης του κυρίου στον Ασπρόπυργο, παραλία, απέναντι στη σχολή εμποροπλοιάρχων. Εκεί πήγα και έψαλα. Εκεί νομίζω ήταν Μερακλείδες. Σαν δεξιός, ναι. Ψάρτης ήταν ένας νέος, έτσι, αρχιμανδρίτης, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Εκεί έκανα λιγότερο από ένα χρόνο, γιατί τον Ιούνιο την Κοπάνησα, έφυγα στην πατρίδα μου, να πούμε. Ναι. Τα μυαλά στα κάγκελα, ας πούμε. Οπότε 20-21 ετών, ξέρω εγώ. Και μετά ξανακατέβηκα. Οπότε μετά, δεύτερο αναλόγιο. Μετά ξανακατέβηκα και πήγα για ένα δίμηνο, τρίμηνο το 66 στον Άγιο Γεώργιο Ελευσίνας, Λαμπαδάριος. Εκεί ήταν ο μετέπειτα Νικαίας μετά τον Γεώργιο, ο Ιάκωβος. Εκεί ήταν αρχιμανδρίτης. Και έψαλε Νικολουδάκης Μανώλης. Τον έχετε ακουστά? Όχι. Είναι από την Κορυθή αυτός. Εκεί ήταν αυτός, μια φωνή, έτσι, ωραία, πλούσια φωνή. Αλλά εντάξει, δεν ήταν του ύφους, αλλά ήταν ωραία φωνή, γνώση. Έκανα εκεί ένα δίμηνο. Και μετά ένας αρχιμανδρίτης που ήταν στο γενέσιο της Θεοτόκου Περιβολάκη Νικαίας, προϊστάμενος ήταν εκεί τότε, εκείνη την εποχή. Είχαμε γνωριμία από την Ξάνθη, γιατί ήταν πολλά χρόνια στην Ξάνθη σαν αρχιμανδρίτης, συζητώντας και αυτά. Έλα, μου λέει, γιατί θα σε πάρω. Πήγε φαντάρος ο αριστερός μου και πήγα αριστερός στο γενέσιο της Θεοτόκου. Ο Κώστας ο Ζορμπάς, ο αείμνηστος κι αυτός, είχε φύγει για φαντάρος και πήγα στη θέση. Και απέναντι, τι μου τύχε. Είχα ένα που κι αυτός ήταν μέσα στη χοροδία του Στανίτσα. Αθανασόπουλος Σωτήρης. Το λέω καλά, κάπου από την Κορυθή ήταν κι αυτός. Με αυτόν έκανα εκεί καμιά διετία περίπου και εκεί γνώρισα και τον Γιώργο τον Λαμπρόπουλο. Ο Λαμπρόπουλος τότε έψαλε Πειραιά. Ο Γιώργος, πού ήτανε τότε? Στον Πειραιά, στον Άγιο Νικόλαο. Ήταν στον Άγιο Νικόλαο του Πειραιά, ήταν τότε. Και στον Άγιο Νικόλαο Νικίας είχε ψάλει. Πιο πριν. Είχε έρθει στον Άγιο Χαράλαμπο Ηλυσίων. Τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι, ναι, κάπου εκεί. Από τότε το γνωριζόμαστε με τον Γιώργο. Είχε έρθει κατ' επανάληψη. Κάποια φορά εκτός από το πανηγύρι που είχε έρθει και μου άκουσε αριστερά, ας πούμε, και δεν λέω τι είπε, ας πούμε, και στην ομίγυρη και μετά το έμαθα απαλού εγώ. Αυτό, λέει, το παλικάρι έχει μέλλον, έχει προβλέψει. Και έχουμε φιλία μέχρι τώρα και με την οικογένεια. Ταιριάζουν και οι φωνές σας, νομίζω. Ναι. Οπότε σιγά σιγά γίνεστε πιο γνωστός, έτσι, και στους ψαλτικούς κύκλους. Και σιγά σιγά αρχίζουν και τα πανηγυράκια στην επαρχία. Μετέπειτα, ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή έκανα κάπου 2 χρόνια στην Παναγίτσα, στο Περιβολάκι, και μετά πήγα στον Άγιο Γεώργιο Ακαδημία Πλάτωνος. Είχε έρθει η Χούντα. Υπήρχε μια αριστείνδη σύνοδος, ήταν ο Ιερώνυμος ο Άλφα, τότε στην Αρχιεπισκοπή, και σκάνδια δοκιμάσανε ψάλτες και λοιπά, πήγα κι εγώ. Και η επιτροπή ήταν κι ένας επίτροπος Κίκιζας Μέλισσα τα Μακαρόνια. Νομίζω ότι κι ένας ιερέας είναι. Παπαγιώργης, πριν στον Άγιο Δημήτριος. Ναι, δεν ξέρω αν είναι ανιψιός ή γιος. Αυτό ήταν ένας δυναμικός άνθρωπος που μακεί και διαλέξαν εμένα. Ήταν και κάποιοι άλλοι, ένα παιδί από το Αγρίνιο, δεν έχω τίποτα με το παιδί. Ο Άγιος Ευρύπος Συγχωρεμένος ήταν ο πρωτοσύγγελος, ας πούμε, επίσκοπος του Ιερωνή.
μάθαμε από την... λέω τώρα ιστορίες. Πληροφορηθήκανε η Επιτροπή ότι δεν αποδεχτήκαν το να διορίσουν εμένα, αλλά ένα παιδί που ήταν από το Αγρίνιο, γιατί ήταν παιδί, ας πούμε, του Ευρύπου. Επανάσταση. Πήγαν εκεί να παρατηθούμε. Εμείς αυτόν διαλέξαμε, ψάλτη, τον Κετσετζή. Και μετά με έβλεπε Ευρύπου με μισό μάτι, ας πούμε. Λες και εγώ τι έφταιγα, ας πούμε. Πες, κάναμε, κάνανε επιλογή, τι να πω. Και τελικά ανακαλέσαν το τέτοιο και πήγα από τον Απρίλιο του 68 στον Άγιο Γιώργιο μέχρι το 72 που μπορούσε να γίνει στις μέρες μας. Πού φύγει, φαντάρος, Θα μπορούσε να γίνει στις μέρες μας αυτό, να ανακληθεί ξέρω απόφαση ή διοικητικού. Τι να πω, εγώ σας είπα, εγώ το λέω, δηλαδή... Λέω την άποψη ότι ο κόσμος είχε, είχε μουσική παιδεία, ας πούμε, ή ξέρω να ακούει. Εντάξει, τώρα το κριτήριο μπορεί να είναι να κρίνουν αυτοί που δεν ξέρουν μουσική, αλλά τι ισχύει σήμερα. Ποιος έκρινε τότε στον ναό, δηλαδή αυτό που λέτε η Επίτροπη. Μουσική Επίτροπη. Μπορεί να ήταν άσχετη από μουσική. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Ναι, αλλά όμως... Άδειο προϊστάμενο να... Κρίναν αυτό που τους άρεσε όμως. Ή όχι. Ναι. Γίνονταν όμως. Είπα τότε ότι μπορεί να γίνονταν και διάφορο ανησυχώσω. Είναι και αυτά, ναι. Όπως σας είπα τώρα. Δεν θέλω να... Δεν κατηγορώ κανέναν. Αλίμονο. Ενώ ότι δεν είναι ότι γίνονται μόνο σήμερα. Πάντα λίγο πολύ γινόντουσαν. Γινόντουσαν και θα γίνονται. Και σήμερα να πούμε υπάρχει ο κόσμος. Προπαντός στο γυναικείο φύλλο και ακούει, ας πούμε. Πω. Δεν λέω ονόματα. Ο Γιώργος ο Παπαδάκης, ο δημοσιογράφος, ο σπουδαίος, ας πούμε, κάθε Μεγάλη Τρίτη ξέρουμε ποιον έβγαζε, τραγουδιστή του δημοτικού κυρίως τραγουδιού κλπ. Και λέει, έπαιρνε ο κόσμος, πού θα ψάλει την Κασιανή, να πάμε το ακούσουμε. Και δεν ήξερε που να πει ο Γιώργος ο Παπαδάκης σε ποιο ναό θα ψάλει. Αφού δεν έψε τον Θεό. Δηλαδή η κρίση είναι υποκειμενική, έτσι, για τον κάθε ακροατή και αυτά και εκείνα. Ο χρόνος κυλάει γρήγορα κοντά σας. Πρέπει να τελειώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και βέβαια να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Έχουμε. Για εσάς δεν μας έχετε πει τίποτα. Όλο για άλλους μας. Ακόμα είμαστε στα εισαγωγικά. Μάλιστα. Τώρα θα δεσμευτείτε στους ακροατές μας ότι θα είστε κοντά μας για τρεις τουλάχιστον εκπομπές ακόμα. Τόσο πολλά θα πούμε. Είναι γνωστή τακτική του κ. Φωτόπουλου. Ναι. Για να μην μπορείτε να κάνετε πίσω. Δεν θα μπορώ να θυμηθώ πράγματα. Το έκανε μέχρι και στον πατέρα του. Δημόσια. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε κοντά μας τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη, κύριο Φώτιο Κετσετζή. Τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Θα ευχαριστήσουμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου από το φιλόξενο σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, καθώς και τον συνεργάτη μας τον Αλέξιο Φωτακόπουλο. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά. Ψαλτικές περιηγήσεις. Άπαυστος ο Θείος Πότος εγίνεται κοσμούσι του Ματέρα. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας προσεσότη σώσον εσύ επιλάβει.